εμπεριστατωμένη και εύστοχη. Θα ήθελα έτσι αρχικά να αναφέρω, πρώτα να αναφέρω αυτό, τις χώρες οι οποίες δεν δέχτηκαν, τις μεγάλες χώρες που δεν συμφωνούν με αυτό το σύστημα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κάθε πολιτεία ακολουθεί δικιά της πολιτική. Είναι ο Καναδάς, είναι η Αυστραλία, είναι η Νέα Ζηλανδία, είναι η Ιαπωνία, είναι η Ελβετία. Η Ελβετία, μάλιστα, σε πρόσφατο δημοψήφισμα, 64,4% των κατοίκων είπαν ότι δεν θέλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Τώρα πάμε στο γιατί. Έχει και άλλες χώρες. Απλά ανάφερα κάποιες μεγάλες χώρες που υποτίθεται ότι επηρεάζουν και την ευρωπαϊκή πολιτική. Ανεξαρτήτως ότι η Ευρώπη τώρα τραβά τελείως τον δικό της δρόμο, τον δικό της μονόδρομο αδιέξοδο σε πολλά θέματα και πολιτικά και οικονομικά. Βέβαια, γιατί σε αυτές τις χώρες και ειδικά στην Ελβετία το απέρριψαν με δημοψήφισμα, που είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα? Γιατί υπάρχει πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας και ευκολίας. Δηλαδή, ενώ το να έχεις μία ταυτότητα αντί τρεις-τέσσερις που έχουμε τώρα και να την έχεις πάντα μαζί σου είναι πολύ εύκολο, ενδεχομένως, αφού όλα θα είναι εκεί, κάποιος να τα κλέψει. Δηλαδή, ό,τι λένε έτσι δεν θα κλέψουν, δεν θα κλέψουν την ταυτότητα, αλλά θα κλέψουν τα πράγματα που έχει μέσα τα δεδομένα, αφού μας τα κλέψουν και από το κομπιούτερ. Τώρα που περίμενα να με βγάλετε στον αέρα, προσπαθούσαν να μου στείλουν ένα email για ένα συνέδριο από την Γερμανία και μου το στείλαν 5 φορές και δεν ερχόταν. Πήγαινε κάπου αλλού, μέχρι που κάτι κάνανε τεχνολογικά και ήρθε σε μένα. Τώρα, αυτό δεν το λέω για να δείξω ότι η τεχνολογία δεν λειτουργεί. Εντάξει, η τεχνολογία δεν λειτουργεί, γιατί έχει πολλούς παράγοντες και πολλές συνισταμένες που πρέπει να την βοηθούν για να λειτουργήσει. Τώρα, το θέμα του αντίχριστου, του ξορκισμού και του 666 είναι κάτι το οποίο δεν άπτεται σε θρησκευτικό λόγο, αλλά σε δικαιώματα των ανθρώπων, των θρησκευομένων. Mm-hmm. Δηλαδή, το εξηγώ, ότι ο Θεός και η θρησκεία θέλουν να μας προστατεύσουν από κάποια πράγματα και τα λένε αμάρτημα. Δεν είναι επειδή αυτά τα πράγματα είναι ουσιαστικά αμάρτημα. Για παράδειγμα, τώρα λέω η έκτρωση. Είναι ένα μεγάλο αμάρτημα, θανάσιμο αμάρτημα. Και με ρωτά κάποιος, μα γιατί να είναι θανάσιμο αμάρτημα? Παιδί μας είναι και ήδη αποφασίζουμε να το κάνουμε ένα έκτρωση. Ναι, αλλά δεν είσαι εσύ ο άνθρωπος, ο γονέας, η πηγή της ζωής. Όπως αυτό τώρα δεν έχει άμεσο θέμα αμαρτίας η έκτρωση. Το ίδιο δεν έχει θέμα άμεσης αμαρτίας το να έχεις μια ταυτότητα ηλεκτρονική. Αυτό θέλω να το ξεχωρίσουμε για να γίνουμε κατανοητοί. Γιατί και σήμερα ήμουν σε μια κυρία στη Λάρνακα και μου λέει ένας ιερέας πολύ μορφωμένος, μα πριν 20 χρόνια ο έμνηστος Χριστόδουλος έκανε διαδηλώσεις εναντίον της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Και τώρα, έτσι δεν είναι, κυρία? Ναι. Και τώρα ήρθε η ηλεκτρονική ταυτότητα. Και τότε λέγαν θα γίνει το τέλος του κόσμου, θα έρθει ο Αντίχριστος. Και δεν ήρθε. Και αρχίσαμε μια συζήτηση εκεί, μετά την κυρία τώρα στον καφέ, για το τι σημαίνει το τέλος του κόσμου. Ο κόσμος δημιουργήθηκε πριν δισεκατομμύρια χρόνια. Απλά καταγράφηκε σε γλώσσα Παλαιάς Διαθήκης πριν μερικές χιλιάδες χρόνια. Δημιουργήθηκε όμως από τον Θεό πριν δισεκατομμύρια χρόνια. Αν δει κάποιος λοιπόν την αρχή του κόσμου πριν δισεκατομμύρια χρόνια, εδώ πριν δισεκατομμύρια χρόνια, εμείς τώρα βρισκόμαστε εδώ. Άρα βρισκόμαστε προς το τέλος και το καταλαβαίνουμε λόγω της ρήπασης της ατμόσφαιρας. Δεν μπορεί να μας φιλοξενήσει πλέον ούτε ο πλανήτης ούτε το σώμα μας. Όταν λοιπόν λέει η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός ήρθε στο τέλος του κόσμου, δεν είναι ψέμα. Εννοεί το τέλος, προς το τέλος, αν ξεκινήσουμε από την αρχή των δισεκατομμυρίων ετών. Τώρα, ερχόμενοι στο θέμα Αντίχριστος και ταυτότητα. Ο Αντίχριστος δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι παρανοϊκό, κάτι βλάσφημο, κάτι ξόρκιν, κάτι διαβολικό. Αντίχριστος θα είναι κάποιος ο οποίος θα είναι αντί του Χριστού, θα είναι ένας αρχηγός. Ένας αρχηγός προφανώς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς των συστημάτων που λειτουργούν. Σήμερα έχουμε συστήματα, πολλά συστήματα. Οι χώρες γίνονται ένα, γίνονται μεγάλες ομοσπονδίες. Κάποιος λοιπόν ο οποίος θα έχει μεγάλη εξουσία, αυτό το λέει η Αγία Γραφή, τώρα μιλώ καθαρά, με αποκαλυπτικούς λόγους. Τα άλλα που έλεγα ήταν διαφορετικά. Τώρα λέω τι λέει η Αποκάλυψη. Θα έρθει λοιπόν ένα σύστημα, το οποίο θα είναι μόνο σύστημα, μόνο κρατορία. Θα είναι ένα σύστημα πολύ πονηρό, το οποίο θα ελέγχει τους ανθρώπους και θα έχει και αρχηγό άνθρωπο. Δεν θα είναι, όπως λένε κάποιοι, μόνο το σύστημα. Θα έχει και άνθρωπο που θα είναι αρχηγός. Αυτό τώρα είναι εναντίον της ιδιωτικότητας των ανθρώπων και εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί κάποιος να αποφασίζει για τον κόσμο όλο και να λέει και ότι είναι και σπουδαίος και μεγάλος. Εμείς μάθαμε από το δημοτικό και από την οικογένειά μας ότι υπάρχει Θεός, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, είμαστε όλοι ίσοι, έχουμε ελευθερίες. Αν τώρα βρεθεί ένα σύστημα και ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενσαρκώσει κάτι αντίθετο, στην Καινή Διαθήκη θεωρείται ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα
και αυτοί που θα τον ακολουθήσουν δεν θα δουν το φως του Θεού. Αν τώρα μια ταυτότητα... Για να γίνει αντιληπτό και προς τον κόσμο. Ναι. Άρα αυτή η προσπάθεια με το μικροτσίπ το οποίο θα ενσωματωθεί στη συγκεκριμένη ταυτότητα θα δίνει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, έτσι, είτε υπηρεσία. Αυτό το πρόσωπο δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο. Μπορεί να είναι υπηρεσία, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, να ελέγχει εσένα, εμένα, τον οποιονδήποτε έχει στην κατοχή του τέτοιου είδους ταυτότητα, με τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι, αυτό είναι το ένα. Ελέγχει, υπάρχει και δεύτερη δηλαδή, παράμετρος, ναι, ότι θα υπάρχει και άνθρωπος στο τέλος. Δηλαδή, όταν θα ρηπανθεί πολύ ο κόσμος και δεν θα τα βγάζουν πέρα, δεν θα τα βγάζει πέρα το σύστημα να λύσει τα προβλήματα. Μετά θα υπάρξει και κάποιος άνθρωπος τον οποίο θα πούνε ότι θα είναι... Να το συντηρεί, κυρία Δημοσθένου, σε αυτό το σύστημα. Τα συστήματα ελέγχονται πάλι, καταλήγουμε στον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο ελέγχεται το σύστημα. Ναι. Η αποκάλυψη όμως λέει ότι θα υπάρξει και άνθρωπος. Και μάλιστα μια μερίδα του πληθυσμού θα λένε ότι είναι τόσο σπουδαίος σαν τον Χριστό. Γι' αυτό τον λένε Αντίχριστο. Θα είναι τόσο σπουδαίος, θα λένε, σαν τον Χριστό, όπως ο Χριστός τότε άλλαξε τα πράγματα και το ρούν της ιστορίας. Έτσι θα είναι και αυτός που θα ελέγχει αυτά τα συστήματα που εύστοχα θα είπατε τώρα. Τώρα τι γίνεται. Αυτό το πράγμα, μόνο που το σκέφτομαι εγώ, σηκώνεται η τρίχα μου. Ότι θα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα μας λέει τι να κάνουμε, θα μας βλέπουν. Όταν μιλάμε, ούτως ή άλλως μας βλέπουν και μας ελέγχουν και έχουν καταλόγους και δεν μπορούμε να πούμε τι. Έχουμε όλοι κινητά. Έτσι, έχουμε παρακολουθήσει πολλές συζητήσεις για τα κινητά. Μου λένε, μην το βάζεις στο δίπλα σου που κοιμάσαι, γιατί υπάρχει κάμερα την οποία δεν την ξέρεις εσύ και μπορεί να καταγράψει γεγονότα, δεδομένα και όλα αυτά. Λέω για το υπνοδωμάτιο που αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει το περιθώριο κάποιος να σε ελέγξει και μέσω του κινητού. Τώρα θα μου πεις γιατί να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για αυτές τις ταυτότητες, αφού έτσι κι αλλιώς μπορεί ο καθής να μας ελέγξει πλέον με οποιοδήποτε τρόπο και πρωτίστως με τα κινητά, τα έξυπνα κινητά που κρατάμε όλοι. Πάρα πολύ ευχαριστώ για αυτή την παρέμβασή σας. Ο αείμνηστος πατέρας μου, ο γέροντας Εμιλιανός, είπε ότι το 99 άρχισε η εποχή του Αντιχρίστου και το έπεσε μια δικηγόρα από τη Λάρνακα, φίλη μου. Και μετά που κοιμήθηκε, σκάσαμε, με συγχωρείτε που λέω αυτή τη λέξη, σκάσαμε να δούμε τι έγινε το 99. Το 99 πήραμε όλοι, αρκετοί πήραν από ένα κινητό στην Κύπρο. Γιατί ο μπαμπάς μου είπε ότι αρχίζει η εποχή του Αντιχρίστου? Εννοούσε αυτή την εποχή και τη ακτινοβολία, αλλά και τη παρακολούθηση, τη στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, τώρα το πρόβλημα αν το έχουμε στο υπνοδωμάτιο μα δεν είναι ότι θα μα βλέπουν όταν κοιμόμαστε τόσο πολύ, όσο για ακτινοβολία, η οποία είναι πολύ βλαβερή και εμένα μου δώσουν κάτι πράγματα τα οποία είναι εναντίον. Το ακραίο σενάριο, την ακραία ανεκτίμηση, αυτά τα οποία έχουμε ακούσει που πολλέ φορέ ξεφεύγουν από τη λογική για να αντιληφθεί και ο κόσμο και να αντιληφθεί. Η αντίληψη όλων εκεί τρέχει. Αντιληφθούμε όλοι το τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τα κινητά, τα έξυπνα κινητά, από την άλλη μας λένε είναι οι ταυτότητες. Και θέλω να έρθω και στο σπίτι μας. Εδώ στην Κύπρο η δική μας ταυτότητα έχει μικροτσίπ. Θα έρθουμε. Απλά θα ήθελα, αν με επιτρέπετε να πω, ναι, για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα της παρακολούθησης, το οποίο πρέπει, έχει άλλη πτυχή πολύ πιο έντονη. Ήμουν στο Μόναχο και κάποιος φίλος του συζύγου μου, ο οποίος δουλεύει για τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας, με έβαλε στο κομπιούτερ, έχει σπουδάσει και IT ο άνθρωπος αυτός, και έκανε copy-paste από το YouTube τη λέξη δεν, όπως τη λέω εγώ. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα δεν. Και την έβαλε εκεί. Και μετά κατέβασε που ήμουν την προηγούμενη μέρα και τι έκανα. Δηλαδή έχει ένα application το οποίο δεν χρειάζεται κινητό για να δουν τι λέμε. Το κατεβάζουν από τον δορυφόρο. Η γη είναι καλωδιωμένη. Τα άλαλα και τα άμπαλα διοικούν τον κόσμο, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που γιορτάζαμε προχθές. Και αυτό ανάγεται στην εποχή την κακή. Την κακή, να μην λέω του Αντιχρίστου, ναι, την κακή. Παρόλο που ο Αντίχριστος θα υπάρξει και ως πρόσωπο, γιατί εδώ στην Κύπρο έχουν σκοτωθεί με τους θεολόγους και με τους διανοούμενους. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι δεν θα υπάρχει ως άνθρωπος. Θα υπάρχει και ως άνθρωπος, διότι το λέει η Αγία Γραφή. Τώρα, ο αριθμός αυτού του συστήματος και του ανθρώπου θα είναι 666. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα συστήματα αυτά, ναι, δουλεύουν με το 666. Αν κάποιος τώρα θέλει αυτή την μονοταυτότητα, την EID, που θα κάνουν, να μας τη βάλει πάνω στο χέρι, εκεί όχι μόνο δεν θα δεχθούμε, θα πούμε δεν με ενδιαφέρει, εγώ προτιμώ να μπω σε μια τρύπα και να μην έχω ούτε νερό του ψωμί. Δεν θέλω να μου βάλουν εμένα chip. Είμαι πολύ εναντίον των chip. Διότι το chip δεν ξέρω τι είναι και θα δουλεύει και με το 666.